Ουρέ τη εφορίες προκάλεσαν τα μηνύματα που δέχονται στα κινητά του δημόσιοι υπάλληλοι και αναφέρουν ότι μπορούν να πάρουν πίσω τα χρήματα από τι έκτακτες εισφορέ που επιβλήθηκαν το 2011. Τώρα τα καθέσαμε τα χαρτιά για να πάρουμε, αλλά μα ενημερώσαν εδώ οι αρμόδιοι ότι μάτι ο σκόπο δεν θα το αποδεχθεί το Συγκεκριμένα ένα από τα μηνύματα που κυκλοφορούν από τη νέα χρονιά, αφού οι δημόσιοι υπάλληλοι άρχισαν να σπέβδουν στι εφορίε πριν την εκπνοή του 2013, αναφέρει. Ο νόμος 3986 του 11 για την ειδική εισφορά αλληλεγγύη και την έκτακτη εισφορά άρθρα 28 και 29 κρίθηκε παράνομο και αντισυνταγματικό δίνασε να υποβάλει αίτηση επιστροφή παρακρατηθέντο ποσού στο τμήμα πρωτοκόλλου τη εφορία. Τελεσίδικη ημερομηνία Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014. Παρότι στο Ηράκλειο μόνο στη Β' εδώ, οι αιτήσει ξεπερνούν σύμφωνα με τον έφορο τι 50.000, ανάμεσά του και αυτέ των εργαζόμενων στι εφορίε, το Υπουργείο Οικονομικών, παρότι είναι ενήμερο, δεν έχει πράξει το παραμικρό. Περιμένουμε την απόφαση καταρχήν του Υπουργείου των Οικονομικών. Και όχι, δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Είναι από την παραμονή τη πρωτοχρονιά. Και μάλιστα να σα πω κάτι. Πάνω από 50.000 δημόσιοι υπάλληλοι στο Ηράκλειο μου ζητήσαν να αφήσω την εφορία ανοιχτή την παραμονή τη πρωτοχρονιά για να παραλαμβάνω αιτήσει. Και εφορία Γιατί δεν είναι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι εφορία Όπω εξηγούν νομικοί, το Συμβούλιο τη Επικρατεία, που είναι το αρμόδιο δικαστήριο για να κρίνει την αντισυνταγματικότητα ή μη τη έκτακτη εισφορά και τη εισφορά αλληλεγγύη, φέρεται να μην έχει εκδώσει τέτοια απόφαση. Ωστόσο, σημειώνεται ότι πρωτοδικείο τη χώρα μπορεί να έχει εκδώσει τέτοια απόφαση, δικαιώνοντα δημόσιο υπάλληλο όπω φημολογείται. Όμω, όπω τονίζεται, υπάρχει πληθώρα ενδικών μέσων ώστε το δημόσιο να μην επιστρέψει ποτέ στου φορολογούμενου τι έκτακτε εισφορέ. Ε, κάποιοι συνάδελφοι από την Αθήνα μα ενημέρωσαν. Ότι μπορούμε να κάνουμε μια αίτηση με προθεσμία σημερινή για, για επιστροφή των, του φόρου Αλληλεγγύη. Σπεύσατε, ήρθατε. Ναι. Και. Δεν ξέρω όμω το αποτέλεσμα. Η έκτακτη εισφορά, η οποία επιβλήθηκε σε φυσικά πρόσωπα με εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ, αποδίδει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο στα ταμεία του Δημοσίου.